Σήμερα θα παίξω το FIFA μάδεψε ποιος για να χτίσω μια ακραία ομαδάρα στο FC24. Θα έχω 12 προσπάθειες να βρω έναν παίχτη και αν τον βρω θα μπορώ να βάλω την καλύτερη κάρτα του στο FC24 στην ομάδα μου. Αλλά αν δεν το βρω θα πρέπει να βάλω έναν από τους χειρότερους παίχτες στο παιχνίδι μέσα. Και μόλις χτίσω την ομάδα θα μπούμε για ένα ματς στα Foot Champions, αλλά αν χάσω θα πρέπει να κάνω έναν από τους παιχταράδες μας discard. Quick sell στα τάρταρα, διαγραφή όπως θες πες το. Ξεκινάμε λοιπόν, θα ξεκινήσω κατευθείαν με Mbappé, γιατί αν είναι Mbappé κατευθείαν θα έχουμε έναν απίστευτο παίχτη και μας βγάζει, τι λέει, τίποτα. Ούτε γαλλικό, ούτε Γάλλος, ούτε επιθετικός. Ωραία, πάμε τώρα για Premier League, πάμε για Bruno Fernandes τώρα. Premier League είναι, είναι cam, δεν είναι Premier League όμως, βρήκαμε τη θέση. Ιταλικό ίσως, Φρατσχέλια, για να δούμε. Είναι, αφού είναι cam ρε εσύ τζαβούτη. Julian Brandt, ποιος ξέρει. Ω! Με την τέταρτη! Ποιος είμαι, ρε φίλε! Νομίζω ότι έχει μερικές καλές κάρτες ο Julian Brandt. Ακόμα δεν το πιστεύω ότι το βρήκαμε την τέταρτη. Λοιπόν, στοίχημα, αν βρω κάποιον με την πρώτη, σας δίνω giveaway μία τσάντα βούκρου που μόλις ντρόπαρε για back to school. Και για όσους θέλουν να το βρουν έτσι κι αλλιώς, στο Creator Shop. Ξέρεις που. Όπως όλο το merch μας. Το πιστεύω. Έχει δύο, αλλά είναι και οι δύο στα 0 coins. Είναι και οι δύο extinct. Πρέπει να πάρω απλό χρυσό Brandt τώρα, ρε φίλε. Το πιστεύω. Λοιπόν, Julian Brandt, απλός χρυσός. Καλώς όρισες στην ομάδα μας. Εντάξει, παίξε και εσύ μαζί και γράψουμε κάτω μετά πόσα βρήκες. Λοιπόν, ξεκινάμε πάλι με Mbappé. Γιατί αν βρούμε Mbappé κατευθείαν δεν είναι ό,τι καλύτερο. Γαλλικό. Βασικά, όχι, δεν είναι στο γαλλικό πια. Δεν το έχουν κάνει update, παιδιά. Μήπως είναι επειδή είναι κάρτες στο FIFA. Παρή κατευθείαν. Οπότε τι είναι, άμα είναι striker, όχι, δεν είναι striker. Μπαρκόλα. Δεξί εξτρέμ, Γάλλος. Κιμπεπέ, συμπί. Ναι! Με την τρίτη! Όλο και καλύτερα! Εσύ μπορεί να είσαι ότι είμαι απλά τυχερός, αλλά κάτι ξέρω εγώ, ρε φίλε. Έχει καμία καλή special κάρτα, γιατί οι ομάδες που θα αντιμετωπίσουμε μετά θα είναι απίστευτες, τερματισμένες ακραίες. Έχουμε Αύγουστο μήνα. Εντάξει, δεν είναι χάλια. 26.000 coins για μια 89 του Κιμπεπέ. Καλό pace, καλό defending. Τουλάχιστον δεν είναι απλός χρυσός παίκτης όπως ήταν ο Brandt. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Τέλεια. 2 στα 2 και τώρα δεν έχουμε πάει μέχρι τα 10, τα 11 να έχουμε λίγο άγχος. Ψυχραιμία, χαμηλά την μπάλα απλά. Παίκτης νούμερο 3. Λοιπόν, πάμε πάλι. Mbappé. Δώσουμε Mbappé. Κατευθείαν, όχι, είναι γαλλικό. Είναι γαλλικό, αλλά δεν. Και είναι στην Παρί, αλλά δεν είναι Γάλλος. Τι γίνεται με την Παρί, ρε φίλε. Τουλάχιστον θα έχουμε chemistry. Πάμε για Μαρκίνιος τώρα, να έχουμε αμυντικό. Μαρκίνιος με τη δεύτερη. Αχ, δεν είναι αμυντικός, ούτε Βραζιλιάνος. Φάμπιαν Ρουίζ, αυτός ο Ισπανός. Όχι. Ισπανός Παρί, που δεν είναι ο Ρουίζ. Ασένσιο. Τι είδα μόλις τώρα, φίλε, έχω δει όνειρο. Με την τέταρτη και πάλι, τι γίνεται ρε φίλε σήμερα. Είμαι on fire σήμερα πραγματικά. Έχει μια fire versus εδώ πέρα, 90 pace, για πλάγια θα είναι, δεν είναι και τίποτα ακραίο, αλλά 21 χιλιάρικα, καλώς τον. Εντάξει, μα δεν είναι ό,τι καλύτερο, αλλά 2-3 μεγάλα κανόνια χρειάζομαι μόνο και νομίζω μπορώ να κερδίσω το match. Νούμερο 4, έλα ρε φίλε, δώσε μου Mbappé, έλα δώσε μου, σε παρακαλώ με την πρώτη, Mbappé. Ω, είναι striker, όχι! Όχι ρε φίλε! Ήμουνα τόσο κοντά γιατί με κάνει bait στο FIFA, με κάνει bait και εδώ πέρα για Mbappé. Τουλάχιστον εδώ πέρα δεν είναι Κολομουανί. Ποιος είναι, πες μου ότι δεν είναι Λακαζέτ ρε φίλε, σε παρακαλώ μην είναι Λακαζέτ. Όχι εντάξει πάλι καλά. Ποιος άλλος τώρα καλός Γάλλος επιθετικός. Μπεν Γιέντερ, δώσε Μπεν Γιέντερ. Ψακώνα τη δαβού γιατί είχα πάρει σε τόσο ρε φίλε. Έχω 12 προσπάθειες. Οπότε παίζω off camera. Με παίρνει 9, 10, 11 για να τις χτυπήσω. Του λέω σήμερα είμαι on fire. Αχ, ούτε και αυτός δεν έχει special κάρτα. Οπότε Μπενιέντερ, άντε. Άλλη μια χρυσή κάρτα. Δεν με ενδιαφέρει. Ο Μπενιέντερ είναι και ό,τι θέλει του κάνει. Και χρυσό και special και ό,τι θέλει. Αλλά δίπλα του θα ήθελα ένα Mbappé, είναι αλήθεια. Παίχτη νούμερο 5 λοιπόν. Ξεκινάμε πάλι για Mbappé. Μπα και με τον δώσω. Mbappé κατευθείαν να δούμε. Όχι. Εντάξει, οκ, δεν πειράζει. Πάμε για Kevin De Bruyne. Θέλουμε ένα κεντρικό. Πάμε για εδώ πέρα. Έχουμε. Όχι, δεν έχουμε τίποτα. Πόπο. Πάλι όλα κόκκινα. Πάμε για Jonathan Tah. Όχι. Ωραία, πάλι τριπλό κόκκινο. Πάμε για Σέσνη. Μπα και είναι τερματοφύλακα. Ποτέ δεν ξέρει. Όχι, δεν είναι και δεν είναι ούτε. Από ποιο πρωτάθλημα είναι. Α, από το ισπανικό είναι τότε. Μάρκος Γιορέντε. Κάτι βρήκα. Ωραία, Λα Λίγκα. Δεν είναι Ισπανός, αλλά είναι από τη Λα Λίγκα. Δεν είναι Πολωνός, οπότε δεν είναι Λεβαντός και ούτε Στράικερ. Δεν είναι Ισπανός. Ούτε Γάλλος είναι. Βινίσιους Τζούνιορ. Τόσο Βινί, ρε φίλε, που τον αγαπά τόσο πολύ σε αυτό το παιχνίδι. Ναι! Ήμουνα μεταξύ Βινίσιους ή Ροντρίγκο. Μας πήρε λίγο αυτή τη φορά. Φτάσαμε μέχρι την έκτη προσπάθεια. Αλλά παιδιά, θα χρησιμοποιήσουμε Βίνι και επιτέλους έχουμε ένα από τα μεγάλα κανόνια που έλεγα πριν. Και όσοι με έχετε ρωτήσει, ξέρετε ότι ο αγαπημένος μου παίκτης στο FC24 είναι ο Βινίσιους Τζούνιορ. Ό,τι κάρτα και να έχω χρησιμοποιήσει είναι πολύ fun to play. 640.000 coins για Βίνι Τζούνιορ λοιπόν. Καλώς όρισες στο αριστερό Extreme. Και ναι, ρε φίλε, έχουμε 97 Βινίσιους στην ομάδα. 5-5-99 pace, 97 dribbling. Ό,τι καλύτερο.
καλύτερο. Αλλά πριν τον εξαπολύσουμε στον αντίπαλό μας, έχουμε πρώτα 6 παίκτες να βρούμε. Και ως τώρα δεν έχω φαλάρει τίποτα. Ούτε έναν bronze. Τι ξέρω, ρε φίλε. Εσύ πώς έχεις βρει ως τώρα. Εδώ λοιπόν ξεκινάμε με Mbappé. Όπως πάντα, μπας και μου δώσκαν Mbappé κάποια στιγμή. Όχι, δεν είναι γαλλικό. Ωραία, εντάξει, συνεχίζουμε. Πάμε τώρα για έναν κεντρικό. Πάμε για Kimmich. Μπας και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον Kimmich. Έχουμε... Είναι Bundesliga, όχι. Premier League, Phil Foden. Είναι Premier League, είναι Άγγλος, αλλά δεν είναι στη City. Harry Maguire. Όχι, δεν είναι. Αλλά είναι στη United. Είναι στη United, ωραία. Βρήκαμε ομάδα. Βρήκαμε ομάδα, δεν είναι CB, δεξί extreme, Anthony. Όχι, είναι ο Μπρούνο. Δεν είναι Βραζιλιάνος. Μπρούνο Φερνάντες. Ούτε. Δεν έχουμε ξαναφτάσει τόσες πολλές προσπάθειες. Μήπως είναι τερματοφύλακας. Μήπως είναι ο Νάνα. Όχι. Πω, είμαι ηλίθιος. Αφού ξέρουμε ότι είναι Άγγλος. Γιατί κάθομαι και προσπαθώ Άντωνι, Μπρούνο και ο Νάνα. Λουξό, ρε φίλε. Λουξό είναι. Ποιος άλλος θα είναι. Μόνο Μπαγκουάρ και Λουξό έχουμε για Άγγλους στην ομάδα. Και Ράσφορντ πες. Ο τύπος δεν παίζει καν στην πραγματικότητα. Θα παίξει το παιχνίδι. Έχει διαμαγείας καμιά special κάρτα ο Λουξό. Όχι. Οπότε έχω εδώ πέρα έναν loan Luxo για κάποιο λόγο. Δεν, μην με ρωτήσει γιατί έχω loan Luxo, ούτε κι εγώ δεν ξέρω. Μπες και στην ομάδα. Γεμίσαμε χρυσούς. Έναν βίνει και ένα όνειρο είναι η ομάδα, πραγματικά. Παίχτης νούμερο 7, Mbappé. Δώσ' τον μου, ρε παιχνίδι. Γιατί μου το δίνεις. Γάλλος είναι που δεν είναι στη. Ο Γκρισμάν. Ο Γκρισμάν είναι striker. Καλός Γάλλος. Εγκουνκού. Είναι Premier League. Όχι, δεν είναι Premier League. Ωραία. Bundesliga τώρα. Κομάν. Ίσως. Όχι. Δεν είναι Bundesliga. Κουντέ. Όχι. Αλλά είμαστε στη La Liga. Δεν είμαστε στην Μπαρτσελόνα όμως. Και δεν είναι CB. Γάλλος εξτρέμ, ο Ντεμπελέ δεν είναι πια στην Μπαρτσελόνα. Μεντί ίσως της Real. Όχι, δεν είναι left back. Ούτε Real. Πώς τον λένε αυτόν, ρε φίλε, της Ατλέτικο. Ο που πήγε από τη Μονακό. Λεμάρ. Ούτε. Ποια ομάδα είναι τώρα αυτός, ρε παιδιά. Να, έτσι πάνε κανονικά. Φεκίρ. Ναι! Χόρεψε, Φεκίρ, χόρεψε! Από πού μου ήρθε για αυτό, τι φλασιά έφαγα, δεν ξέρω. Βασικά, ντροπή μου που δεν το βρήκα πριν. Ο Φεκίρ έχει μια footage, αλλά νομίζω ότι ήταν SPC. Δεν ξέρω, παιδιά, δεν μπορώ να τον βρω. Οπότε πρέπει να πάρω την Thunderstruck εδώ πέρα, την 87. 12 χιλιάρικα λοιπόν για Φεκίρ. Καλώς όρισες, πάνω να το βάλουμε στην ομάδα μας. Τουλάχιστον εντάξει, δεν είναι ο απλός χρυσός 83, κάτι που θα μπορούμε να κάνει και στο κέντρο. Ελά, τώρα θέλουμε ένα καλύτερο αμυντικό και ένα καλύτερο επιθετικό. Δεν γίνεται. Θα φάω πεντάρα πραγματικά με αυτή την ομάδα. Μπορεί να βάλω 4 γκολ με τον Vinicius, αλλά δεν γίνεται να κάνω άμυνα, ρε φίλε, έτσι. Παίκτης νούμερο 8 νομίζω. Έλα, Mbappé. Έλα, ρε Mbappé. Έλα. Α, όχι. Striker όμως. Εντάξει, τουλάχιστον έχουμε άλλο επιθετικό. Χάλαντ. Δώσ' μου Χάλαντ. Όχι. Και δεν είναι Premier League. Λεβαντόφσκι. Ούτε. Ωραία. Ιταλικό. Λαουτάρο Μαρτίνες. Ούτε. Bundesliga λοιπόν. Φούλκρουγκ. Αν και έχει πάει τώρα στη West Ham, αλλά Φούλκρουγκ. Οκ, είναι τουλάχιστον Bundesliga. Ο Σικ, πώς τον λένε αυτός ο επιθετικός της Leverkusen. Έκτη προσπάθεια! Βασικά, τι έκτη προσπάθεια, δεν είναι του κάνει κάτι καλό αυτό. Σίγουρα έχει special card, ρε φίλε. Μη με κάνεις να βάλω τώρα 83, ρε CA. Ναι! Έχει 92 από το Euro, ναι ρε φίλε. Και έχει 94 pace, έχει τι έχει. 91 shooting, κοίτα μια χαρά είναι. Δεν είναι κάτι τερματισμένο, αλλά είναι καλύτερο από αυτό που έχουμε δίπλα στο FIFA, έτσι, γιατί ο Ben Gender στην πραγματικότητα έχει άλλη αύρα. 19.000 coins λοιπόν για Patrick Schick. Schick, ποιος ξέρει, το βάζουμε εδώ πέρα. Και τώρα τουλάχιστον έχουμε κάποιον να βοηθήσει τον Vinicius λίγο στην επίθεση. Τώρα όμως έχουμε ένα θέμα. Θέλουμε άμυνα. Και επίσης θέλουμε τερματοφύλακα. Κάτι το οποίο δεν το ορίζω εγώ. Μπορεί να πρέπει να βάλω κάποιον παίκτη τέρμα. Τόσο αμυντικό. Ξεκινάμε. Μαρκίνιος. Δεν χρειαζόμαστε Mbappé τώρα πια. Μαρκίνιος. Δεν σου αμυντικό. Δυναμητικό. Θέλουμε CB. Καρβαχάλ. Right back θέλω. Όχι, δεν είναι right back. Καντσέλο. Ούτε left back δεν είναι. Ωραία, δεν είναι καν αμυντικό. Μέχρι δεν είναι καν πολλά λίγα και έβαλα Καντσέλο. Γιατί είμαι τόσο ηλίθιος. Λοιπόν, Σέσνη. Τερματοφύλακα. Ναι, έχουμε τέρμα! Έχουμε τέρμα! Αυτό είναι το μεγαλύτερο ντάπ της ημέρας. Αν μπορώ να τον βρω. Ξέρω εγώ, Βικάριο. Premier League είναι. Δεν είναι Premier League. Bundesliga. Φέρε κόμπελ. Ναι! Με την έκτη προσπάθεια έχουμε κόμπελ που όχι απλά είναι τερματοφύλακας, είναι τερματοφυλακάρα. Τι κάθεσαι, έχεις αγόρι μου. Έχει τότς ο παιχταράς, ρε φίλε. Φυσικά και έχει τότς. Τελικό τσουλού πήγανε. 26.000 για 94 Γκρέγκορ κόμπελ. Μέγα κλατς κόμπελ. Έχουμε τέρμα. Έχουμε και λίγο κέμιστη τώρα. Σιγά σιγά έχουμε 15 κέμιστη με τον Μπραντ εκεί πέρα. Δύο θέσεις απομένουν. Τώρα πια τάξει και να παίξουμε έναν winger right back κάτι τέτοιο. Δεν μου πολύ πειράζει. Το θέμα ήταν να βρούμε τερματοφύλακα. Random challenge, φέρε μου Van Dijk. Κατευθείαν έτσι απλά τι. Αχ, δεν έχουμε CB, δεν είναι CB. Λοιπόν, αφού δεν είναι CB πάμε, και δεν είναι Premier League, πάμε για Carvajal τώρα. Right back. Δεν είναι right back και δεν είναι La Liga. Alfonso Davies. Δεν έχουμε left back. Και δεν είναι Bundesliga. Τι κόκκινα είναι αυτά. Τι κοκκινίλα είναι αυτή. Και μια σκελή μια κοκκινίλα πήγαινε κάτω να δεις αν το κουμπί του subscribe είναι ακόμα κόκκινο, ρε φίλε. Προσπαθούμε να φτάσουμε 225.000. Είμαστε μόνο 5.000 μακριά. Με τον Αρούμο, μπορεί να είναι τερματοφύλακας. Δεν είναι τερματοφύλακας, ωραία, και δεν είναι το γαλλικό. Οπότε είμαστε από το Ιταλικό, Λαουτάρο Μαρτίνες. Όχι. Που δεν είμαι πολύ καλό στο Ιταλικό πρωτάθλημα.
Ραμπιό. Όχι. Ιουβέντους όμως. Ιουβέντους. Βέα. Τιμωθή Βέα. Αυτό θα είναι πολύ δύσκολο παιδιά τώρα. Ίσως έχουμε τον πρώτο μας μπρόνς. CDM. Παιδιά δεν μου έρχονται καν παίκτες της Ιουβέντους. Μόνο Βλάχοβιτς μου έρχεται τώρα που δεν είναι, γιατί δεν είναι striker φυσικά. Αλλά είναι σέρβος. Ω, το βρήκα. Πω, τι play ήταν αυτό. Κόστιτς ρε. Τι play, τι ακραίο play ήταν αυτό μόλις τώρα. Έλεγα εντάξει, βάλω Βλάχοβιτς έτσι να το πάρει το ποτάμι και βλέπω σερβία και μου ήρθε κατευθείαν. Έχει και μία ακραία είναι 4 εδώ πέρα. Ουο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 υuu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 
μας. Παιδιά, χαίρομαι πάρα πολύ με αυτό το play, δεν καταλαβαίνετε. Τελευταίο page λοιπόν. Δώσουμε ένα right back, ρε CEA. Right back Carvajal είναι. Δεν είναι. Είναι La Liga όμως και είναι στη Real. Αλλά δεν είναι Ισπανός. Ποιον έχω τώρα εδώ πέρα. Μήπως ότι είναι Vinicius πάλι. Όχι, εντάξει, δεν είναι Vinicius. Αλλά είναι Βραζιλιάνος. Μιλιτάω. Σε παρακαλώ, Μιλιτάω. Θα έχουμε αμυντικό. Ναι! Ο Μιλιτάω έχει μία από τις καλύτερες κάρτες stopper σε όλο το παιχνίδι. Και παιδιά, η άμυνα μας τώρα πήγε από εδώ. Εδώ. Δεν βλέπεις καν πόσο ψηλά έχω το χέρι μου. Νάτος λοιπόν, 2.495.000 coins. Εντέρ Μιλιτάω, καλώς όρισες στην ομαδάρα μας. Παιδιά, τι κάρτα είναι αυτή. 92 rating λοιπόν, 20 chemistry. Παρότι έχουμε 3 χρυσούς παίχτες. Αλλά όπως είπα, αν χάσω το match στα Food Champions τώρα, ένας από αυτούς τους παίχτες θα γίνει discard. Και παρότι μερικοί δεν είναι πολύ ακριβοί, έχουμε Μιλιτάω, έχουμε Vini. Δεν θέλω να χάσω 2,5 εκατομμύρια coins. Φύγαμε λοιπόν, έχω κάνει κάτι τρελές αλχημίες με την ομάδα εδώ πέρα. Θα παίξει ο Λουξο, ο center back, όλα αυτά. Έτσι, μπράβο. Ωραία, κουνάμε την μπάλα. Όχι, λέει Λουξο, ποιος είσαι. Τι Λουξο τώρα. Λουξο, σικ. Πάλι το ρε σικ εκεί πέρα, τι σε τράβει σου βγάλω σο. Όχι ρε, όχι ρε. Πολύ κολόφαρος εδώ πέρα ο αντιπάλος. Ω. Σικ, ναι. Σικ με το chip shot. 1-0. Μαγική πάσα του Vinicius. Ήρεμος ο Κίος Σικ. Chip shotάκι. Απαλό 1-0. Πάμε ρε μάγκες. Κόκκινη. Ε. Αηδία. Τι είναι αυτό τώρα. Δουλεύουμε αύριο. Έτσι μπράβο. Ναι. Κόμπελ. Όχι Χάλαν. Μπράβο ρε Κόμπελ. Παιδιά, χωρίς τον Κόμπελ σήμερα θα είχαμε φάει τουλάχιστον 3 από τον Χάλαν το 99. Ειδικά όταν οι άλλοι έχουν ομαδάρες όπως έχουν τώρα. Άλλο ένα ημίχρονο. Πάμε, κρατήστε τώρα παιδιά. Βασικά βάλτε και άλλα γκολ. Όχι εκεί βρε, ηλίθιε τζαβού. Το φάγαμε ένα. Έχει 10. Πώς γίνεται να παίζει καλύτερα με 10 παίκτες από ότι παίζει με 11 ρε φίλε. Γιατί έχουμε τόσους χώρους. Εγώ έφαγα κόκκινη ρε φίλε. Βρίσκονται όλοι αυτοί οι χώροι. Εγώ έφαγα ο κόκκινη ή αυτός. Πίστευτο. Χάνουμε 2-1. Βάλ το αγόρι μου, έτσι μπράβο. Που δεν έχω πει τίποτα εδώ και 10 λεπτά. Έχω κάτσει ήσυχος. Τραϊχαρτάρ τη ζωούλα μου. Πώς γίνεται ο άλλος να έχει 10 παίχτες και να παίζει καλύτερα. Όχι ρε, τι πάσα ήταν αυτή ρε Vinicius. Τι πάσα ήταν αυτή ρε Vinicius. Πάμε Vini, πάμε. Πού τον έβγαλε τον τερματοφύλακα τόσο γρήγορα ο άλλος. Φάγαμε. Αχ, δεν μπορώ να κάνω τίποτα ρε φίλε, δεν μπορώ να κάνω τίποτα δυστυχώς. 97 κόλλο μου ανή. Και πάει πίσω. Ο άλλος κρατάει μπάλα ρε φίλε. Έλα τώρα. Δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω ότι ο άλλος κρατάει μπάλα Αύγουστο μήνα. Δεν πειράζει παιδιά, πάμε να δούμε τι θα γίνει στο Wheel of Discards. Για να δούμε λοιπόν, για να δούμε ποιον παίκτη πρέπει να κάνει ο Discard. Όχι το Μιλιτάω, όχι το Vini. Όχι το Μιλιτάω, όχι το Vini. Όχι Μιλιτάω, όχι Μιλιτάω. Κιμπεπέ νομίζω. Πάλι καλά, δεν είναι το Μιλιτάω που κάνει 2,5 εκατομμύρια coins. Λέμε αντίο στον Κιμπεπέ και έτσι λοιπόν έχει τη ομάδα παίζοντας το μάτεψε ποιος στο FIFA. Αν θες να δεις κι άλλο F24 βίντεο τώρα, πάτα εδώ πέρα να δεις αυτό εδώ. Είμαι σίγουρος ότι θα σας αρέσει.